Ο πόνος της μάνας για το χαμό του παιδιού της είναι αβάσταχτος. Όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν γίνεται να παλύνει τον πόνο της και να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει το χαμό του γιου της Γιώργου. Ο λόγος για τη Ρία Δελούτσι, η οποία με μια ανατραχιαστική ανάρτησή της στο Facebook ράγισε τις καρδιές μας, μιλώντας για την απώλεια του γιου της. Η μέρα γιορτής, η μέρα χαράς, η μέρα χαρμολύπης, στον λατρεμένο μου γιο. Τα μάτια αυτά που λάτρεψα, τα μάτια που λατρεύω, απότομα ασφαλίστηκαν και άδικα τα γυρεύω. Απρόσμενος ο θάνατος. Αρνούμε την αλήθεια. Είναι σκληρή, αβάσταχτη, μαχαίρι μέσα στα στήθια. Οι μέρες που σε κράταγα σφιχτά στην αγκαλιά μου έφυγαν ανεπιστρεπτή, μαζί με τη χαρά μου. Τώρα τα κρύα βράδια μου, μονάχη μου μιλάω. Κλαίω για σένα σπλάχνο μου και σε αναζητάω. Αχ, μοναξιά, που απρόσκλητη μπήκες μέσα στη ζωή μου. Η συντροφιά σου ανάθεμα, φαρμάκι στην ψυχή μου. Μία συννεφιά, ένας κεραυνός, μία θλίψη, μία λαχτάρα. Τα μάτια βρύσες ανοιχτές και ο πόνος μια κατάρα. Αστέρι μου, λουλούδι μου, νέκταρ μου και αμβροσία, ήλιε μου που με έδινες νόημα και ουσία. Αγάπη μου απροσπέραστη και ανάμνηση γλυκιά μου, μέσα στη σκέψη μου εσύ ζεις και μέσα στην καρδιά μου. Σε λατρεύω ψυχή μου, καλή αντάμωση, να μου φιλήσεις τον πατέρα, μου λείπετε. Αυτή ήταν η συγκλονιστική ανάρτηση της Ρίας Δελούτσι που ράγισε καρδιές. Η Ρία Δελούτσι είναι Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Είχε πατέρα Ιταλό και μητέρα Ελληνίδα. Σε ηλικία ενός έτους, η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου και διαμένει μέχρι σήμερα. Στην ηλικία των 15 χρόνων, έδωσε εξετάσεις σαν εξαιρετικό ταλέντο στο θέατρο Ρεξ με το έργο του Φρεντερίκου Γκαρθία Λόρκα, Ματωμένος γάμος, και πέρασε παμψηφί. Το 1961 εκλέχθηκε στάρ Ελλάς και αναχώρησε για το Μαϊάμι τον ΗΠΑ, όπου συμμετείχε στο διαγωνισμό Miss Ηφίλιος και κέρδισε τον τίτλο της Miss Φιλία. Μετά τα διεθνή καλλιστεία, παρόλο που της έγινε πρόταση να παραμείνει στη ΣΥΠΑ για να συμμετάσχει σε ταινία του Hollywood, επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε τις σπουδές της. Το καλοκαίρι του 1963 περιόδευσε πάλι σαν πρωταγωνίστρια του Θεάσου, Γιώργου Λευτεριώτη, με έργα ξένων και Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων. Και το χειμώνα του 1963-64 συνέχισε ως πρωταγωνίστρια του Θεάσου Γιάννη Μαλούχου, σε περιοδία που ολοκληρώθηκε με παραστάσεις στο Θέατρο Μετάλλιον, με μεγάλη επιτυχία. Το καλοκαίρι του 1964 συμμετείχε στο έργο «Ζωντοχείρα», στο Θέατρο Αναλυτή, με το Θίασο Τσικάκιας Αναλυτή και του Κώστα Ριγόπουλου. Ερμήνευσε ένα εντυπωσιακό ρόλο Σουμπρέτας και πήρε τις καλύτερες κριτικές από τους αυστηρούς κριτές της εποχής. Κατά την πορεία της θεατρικής της διαδρομής στο Θέατρο Πρόζας και μετά από παράτρωνση της Σοφίας Βέμπο και του Μίμη Τραϊαφόρου, μεταπίδησε στην επιθεώρηση, την οποία υπηρετεί με επιτυχία μέχρι σήμερα. Παράλληλα με το θέατρο, ασχολήθηκε και με τον κινηματογράφο. Έχει συμμετάσχει σε 32 ταινίες, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι εξής: Βαβυλωνία, όπου πρωταγωνιστεί, ερμηνεύοντας το ρόλο της Ιταλίδας Πριμαντόνας, δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες. Η Παριζιάνα, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη. Ο Γίγας της Κυψέλης, με τον Νίκο Ρίζο. Το Αφεντικό μου ήταν Κορόιδο, με τον Νίκο Σταυρίδη. Αθήνα, η κλοπή της οδού Σταδίου, με τον Σωτήρη Μουστάκα. Ξύπνα Κορόιδο, με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο. Πειραιάς, ώρα 7.30, με τον Λαβρέντη Διανέλο και την Κάκη Αναλυτή. Ξενοδοχείο των Παρανόμων και άλλες. Έλαβε μέρος σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, καθώς και σε θεατρικά έργα του ραδιοφώνου. Σήμερα, η Ιταλικής καταγωγής ηθοποιός ζει απομονωμένη και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς μια τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά της ήταν αρκετή για να την καταρακώσει. Η γνωστή ηθοποιός δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ξαφνικό θάνατο του μοναχογιού της Γιώργου, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 38 ετών το 2010, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του με τη μηχανή του.